και φίλοι από το Sara Sports στο ήλιο. Είναι πρωτοπόρος Λεμός με 15 νίκες και μόλις μία ήττα. Θα υποδεχθεί τους Lion που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην τέταρτη θέση με 7 νίκες και 9 ήττες. 17η αγωνιστική για τον δεύτερο με τους Master League. Η Λεμός ξεκινά με το 0, το 14, το 11, το 13 και το 9. Από την άλλη μεριά η Lion με 8, 25, 15, ο Δημητρή με 23 και ο πέμπτος είναι ο Ρατσιάτος με το 16. Η Λιμόζ είναι για ακόμη μια αγωνιστική αδιάφορη χάρη στην εξαιρετική πορεία που έκανε στη regular season και τη δώσει την πρωτιά του ομίλου και λογικά θα βρει στο δρόμο της τους Μπούτσες. Απ' την άλλη μεριά η Λάιν με έχουν μαθηματικές ελπίδες ακόμη για την τετράδα, δύσκολα όμως τα πράγματα. Θέλουν συνδυασμό αποτελεσμάτων, νίκη οπωσδήποτε απόψε και νίκη των All-Star Lions κόντρα στους Phoenix Vamp που αυτές οι δύο ομάδες διεκδικούν και εκείνες στην είσοδο στην τετράδα. Στόχος ο νικηφόρος με 25, rebound και καλάθια τον Τεχαγιά με το 8 ο οποίος ανοίγει το σκορ. Οι Lions προέρχονται από συντριβή στο Athens Sports College και ήταν 68-43 από τους All-Star Lions. Τα μάτια για 3 με το 14 στο σίδερο rebound. Με το 15 την άλλη μεριά η Λιμόν στην περασμένη αγωνιστική αν και με 5 παίκτες σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού κέρδισε τους λάθος από τον Ρατσιάτο με το 16, έκλεψε ο Παυλίδης με το 9, Φίβος Παυλίδης, το καλάθι και για τους Γάλλους 2-2. Αυτό που έλεγα ήταν πως η Λιμόν αν και με 5 παίκτες κατάφερε και νίκησε την ομάδα του Κώτη Κουντούρη, την Drink Team. 78-73 η Drink Team είναι η μοναδική ομάδα που έχει επικρατήσει τη ομάδα του Πατήστα Επιτιώτη. Για 3 ο Καραμπάτσι με το 15 είναι άστοχο, στην πάνω το Παυλίδη με το 9. 73-67 είχαν κερδίσει ο Ράνιε, την Λιμόζ, το παιχνίδι του πρώτου γύρου. Λάθος πάσα ακόμη στα μάτια με το 14. Πάντα της Κασάρος δεν μπορούσε να πάει μπάλα στα χέρια του. Με νέο look, αποκουρεμένος ο Βαντελής Κασαρός, περιόδους σέντερ της Λιμόζ. Τα καλύτερα πεντάλια της Μάστερ. Άστρος για δύο ο Δημητρίου με το 23 rebound από τον Λάγκη με το 13. Βλέπετε στο πάγκο της Λιμόζ δύο άτομα για δύο σταμάτης με το 14 από το καλάδι και για εκείνον 4-2 Λιμόζ. Στο πάγκο είναι ο Πατήστας Ευρυπιώτης, ο Τάσος Πυρυβίσης και ο Μπράντι Παναγιώτη Ραντίτσας, ενώ και ο Νίκος Βαλανόπουλος, η τραυματιστή όσο και να υποστηρίξει την ομάδα του, μάλιστα το Ρατσιάτο με το 16, έφερε ο Αλεξανδράκης με το 11 και φάλα τον Νικηφόρο. Το ήταν το πρώτο φάλα της αναμέτρησης. Τώρα στο μάτι του πρώτου γύρου, ο Λιμόζ δεν αντιμετώπισε καμία δυσκολία, 83-51 κέρδισε τους Lionmen, Σαχαρός με το 0, αστοχή, Δημητρίου με το 23 το rebound. Λάιονμεν είναι ο Φιλαδικάκης, ο Μονοκρούσος και ο Σεβαστός. Τρίου, για βήματα με το 8. Και ο Παπαδημητρίου. 9 άτομα έχουν δηλωθεί. Ο Λάιονμεν 8 και την Ελιμόζ. Καθαρός 3 δευτερόλεπτο μέσα στην ρακέτα. Άρα θα συγκλάω δευτερόλεπτο μέσα στην Παντελή. Καθαρό. Καραμπάτσος, ενδιαφέρουσα μονομαχία μεταξύ Καραμπάτσου και Κατσαρού. Καραμπάτσος αστοχή με το 15 rebound. Σταύρος στα μάτια με το 14. Δήλωσε πριν το παιχνίδι πως λείπουν τα αγούρια του, οπότε δύσκολα τα πράγματα απόψε για τη Λιμόζ. Ξανδράκη στο stop με φάλα τον Καραμπάτσο. Δύο βαλές με τον Ξανδράκη. Τώρα από την άλλη μεριά ο Γιώργος Νικηφόρος δήλωσε πριν το πρώτο τζάμπορ πως όσες ελπίδες έχει ο Ολυμπιακός να κερδίσει την Κίμκι, έχανε με 24 σπόντους πριν από λίγο, τόσες ελπίδες έχουν και οι Lionmen. Ο Ξανδράκης κάνει την περιβολή με το 11. Παραμένει το 4-2, αυτό ήταν ο πρώτο φάουλ των δύο ταριών. Σε
Και η δεύτερη Καραμπάτσος με το 15. Πήρε το rebound. Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο μάτς δύο ομάδων για την regular season. Λοιπόν, σίγουρα θα έχει και άλλα παιχνίδια στα play-offs. Lineman είναι το πρώτο τελευταίο για την φετινή χρονιά και θα γιάσουμε το 8 ωραία και μαργαρίσιο και γιάσει την μπάλα στο αντίπαλο κράφι, 4 όλα. Δεν ξέρω αν οι Lineman θα κατέβουν στο Summer League. Πολλές ομάδες έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή, θα γίνει χαμός. Το καλοκαιρινό πρωτάθλημα που ξεκινά αρχές Μαΐου περίπου. Για τρεις ο Λάγκης με το 13 στο σίδερο, Καραμπάτσος παίρνει ακόμη ένα rebound με το 15 και χαγιάζει τον μοιασμό, έρχεται τον Νικηφόρο για βοήθεια και χαγιάζει, βρίσκει τον Νικηφόρο. Όσο έξω για τον Καραμπάτσο, έχουμε ακόμη χρόνο. Καραμπάτσο βιάζεται από εκεί με το 15 φάουλ, κατσαρού και δύο βολές για το Στάφι Καραμπάτσο. Το τελευταίο παιχνίδι της Λιμός είναι κοντά στην Άρτεμις που βρίσκεται στην δεύτερη θέση, τρίτη είναι η Σπάρτα. Μέσα από τον Βοηθό Καραμπάτσο. Λοιπόν, στο με την πρώτη κύριο έχει επικρατήσει εύκολα 77-55. Μέσα και δεύτερη και από εκείνο το παιχνίδι και έπειτα ένα έπεσε στιγμή από την κορυφή του δευτέρου ομίλου της Master League, κορυφή του βαθμολογική δυνατά. Μάτις γυρίσει, ως το σύνολο 14, Καραμπάτσος, το rebound. Το 15 μπορούμε να είναι το πρώτο πεντάλεπτο της αποψινής αναμέτρησης και θα γιάσω πλήσα από την περιφέρεια και στοχή με το 8-4-9. Καλό ξεκίνημα κάνουν οι φιλοξενούμενοι, παίζουν καλή άμυνα, βρήκε αρκετές λύσεις στην επίθεση. Παλίδης καθαρός από την ζακέτας με το 0, δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι, ριμπάνοντα από ποιον άλλον, τον Καραμπάτσο. Το 15 Φόρος, δεν μπορεί να διευθύνει το προβάσμα της ομάδας με το 25, ριμπάνω το σταμάτη με το 14, Λάγκης τρέχει τον διασμό μόνος του με το αριστερό χέρι, ευστοχή με το 13, κάνει το 6-9. Ενώ η Λάιμ με την τελευταία μουσική παίζει με την Dream Team που είχαν κερδίσει 56-37 στο μάτς του πρώτου γύρου. Dream Team που καίγεται για ροσφύλλα αγώνο, νέο καλάθι αυτή τη φορά από τον Dream Team με το 23. Έχει πάρει φωτιά η επίθεση των Lion Men. Λοιπόν, στα τελευταία 2 λεπτά οι δύο ομάδες σκοράρουν. Κατσαρός. Πάει την προσπάθεια με το 0, απαντά. 8-11. Ο Λιμός περιμένει να δει ποιος θα είναι σίγουρα ο αντιπαλός του, ή Athens Lunatics ή Butchers. Λογικά όμως Butchers. Νικηφόρος για 3 με το 25. Διαφορά έφτασε για 2 τελικά ήταν το προσπάθημα του Νικηφόρου. 13-8 time out σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Πατούσε γραμμή τελικά ο Νικηφόρος, το συγχωρηθήρισε 13-8, ξανά στο συν 5 η Lion, η πεντάδα τους. Ήδια, καμία αλλαγή, Νικηφόρος Καραμπάτσος, Γατσικάτος και Χαριάς και ο Δημητρίου. Από την άλλη μεριά, καμία αλλαγή και για την Λιμός. Μάλλον έχουμε αλλαγή. Άκυρο, δεν έχουμε αλλαγή, ήδη είναι. Λαγκής, Αλεξανδράκης, Σταμάτης, Παλίδης και ο Κατσαρός. Σταμάτης για 2 με το 14, στοχή. Εσείς από τον Εξαδράκη με το 11. Κάτω φτωχό πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Σε δύο ομάδες που με βρει ρυθμό, σκοράρουν. Στην 10-13 δείχνει ότι είμαστε να κάνουμε τη στιγμή. Νικηφόρο θα πατήσει με το 25, αφήνει την μπαλά. Στο αντίπαλο καλάθι και 15-10. Λάγερμεν πηγαίνουν εξαιρετικά στο πρώτο δεκάλεπτο. Αλεξανδράκης φάουλ με Ρατσικάτο. Αυτό ήταν το τρίτο μαδικό των Lion Men. Μόλις ένα έχει κάνει ο Λιμός. Παυλίδης, Τσαρός,
0 στη γωνία, ο Σταμάτης για 3 με το 14. Σταμάτης τραβά το κουμπί στην επίθεση της ομάδας του, ασύρθαμε καθαρό με το 0. Σταμάτης πρέπει να έχει φτάσει τους 7 πόντους αν έκανε λάθος. Κάτος στον καλυσίλμα είναι Τυφόρος, τώρα ο Καραμπάτσος μπαίνει μέσα στο καθαριστό. Τυφόρος τον ψάχνει, Καραμπάτσος με το 15, δεν μπορεί να πετύχει το καλά, στη rebound από τον Παυλίδη με το 9, τρέχει στον διασμό. Τύπος Παυλίδης εναντίον όλων, δεν πέτυχε το καλά με το 9, κέρδισε φάουλ Τυφόρο. Δεύτερο φάουλ του Γιώργου Νικηφόρου και έφτασαν τα 4 ομαδικά οι Λάγερμεν και όσο θα έχουν τον πόνο στον Βολόν η Ρόζ. Έξω πρώτη βολή από τον Παυλίδη με τον αριθμό 9. Σταμάτησε και κατσαρός το τελικό rebound, δεύτερη και δεύτερη μπήκε μέσα με τον Μαλίδη. Τώρα έχουμε αλλαγή στο πάγκο ο Νικηφόρος, 25 μέσα το 21. Ο Νίκος Σεβαστός για πρώτη φορά στο ματ, πανέλα τον Lionman. 2 Δημητρίου, εξωτή, 23. Ψηλό το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου. Οι linemen διατηρούν το προβάδισμα. Ενώ ο Μπράντι σηκώθηκε. Θα περάσει σε πολύ λίγο στην πεντάδα της ομάδας του. Κατσαρός με το 0, απαντά. Και ασύστα τον Σταύρο Σταμάτη, με το 14. Ακόμη 1,5 λεπτό απομένει. Καραμπάτσι με το 15, ακόμη ένα καλάθι. Δεν παίζουν άμυνα οι δύο ομάδες, για μας που το παρακολουθούμε απ' έξω είναι ό,τι καλύτερο. Έχουμε συνεχώς καλάθια. Σταμάτησε, ακόμη ένα τρίποντο. Κοχεία στο χείλο το 14, ριμπάνω το Καραμπάτσο το 25. Κάτω σαν αναλαμβάνει να οργανώσει την επόμενη επίθεση. Το 23, αλλά στο σίδερο και στα χέρια του Σταμάτη με το 14. Τελευταία 6 δευτερόλεπτα του πρώτου δεκαλέπτου. 16-19, οι φιλοσυνούμενοι. Ασός Αλεξανδράκης από την περιφέρεια με το 11. Διμπάνω του Κασαρό με τα 2 μηδενικά. Follow άστοχο από τον Ελάγκη με το 13. Σεβαστός πέμπτο διμπάνω με το 21. Από μία την στάγια ακόμη κάθε ομάδα. Με την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου στο Σάλα Σπορτ. Κατσιάτος με το 16 για 2 το σουτ, ριμπάνω το Σταμάτη με το 14. Επομένουν 6 δευτερόλεπτα, Lion στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Το οποίο είναι ισορροπημένο, ελαφρώς ανώτερη Lion. Κατσαρός, γυρίσει με το 0. Πρέπει να χαλάσουν 18-19, πρέπει να βιαστούν οι Lion. Έχουν να δώσουν 3 φάουλ. Τελείωσε Σεβαστός για 3 με το 21, στο χείρι πάνω από τον Παυλίδη με το 9 δεν προλαβαίνει. Λίγος Παυλίδης, σκορ του 10 λεπτου 19-18, υπέρ της ομάδας του Δημητρίου, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Βάζουμε και το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού, 94-58 στο τριβή, κατά τους ελευθερόλεπτους, από την Κίνκη, στην Ρωσία. Λοιπόν, πετάρα της Λίμος, ασαρός δεν του άρεσε καθόλου αυτό. Που άκουσε για την Ελλάδα Ολυμπιακού. 23-11-14-0 και το 9 πεντάδα της Λιμόζ. Μπράντι με το 23, στο χείρι πάνω του Καραμπάτσι με το 15. 15-21-16-8 και 23 πεντάδα των Λάγερμαν. Ο Κούζος και ο Φιλαριτάκης δεν έχουν αγωνιστεί μέχρι στιγμής. Ο Παπαδημητρίου δεν έχει έρθει ακόμη. Δεν ξέρω αν θα έρθει στην πορεία της αναμέτρησης και χαγιάς εντυπωσιακός με το 8. Lionman είναι αυτοί που ανοίγουν το σκορ της δεύτερης περίοδου. Μια Αλεξανδράκης Αμαρκάιστος με το 11.
στο 66-75, rebound να Δημητρίου, το 23, θέλει την πάρα δυνάμει να δίνει στο Κεχαγιά με το 8 στο σίδερο, Καραμπάτσος παίρνει το rebound με το 15, θα σηκωθείτε για 3 το σουτ, σταμάτησε με το 14, πήρε το rebound. Σαδράκης αστοχή με το 11, rebound από Δημητρίου. Άστο Φιλιμόλς, ένταση του δευτέρου δεκαλέπτου. Τρίου μπροστά στο καθαρό, 23. Παραβάσεις τώρα, περιβάλλον τον Μπράντι, 23, είδε. Το δυνάκι του Ματζούτη τον Παυλίδη με το 9. Δεν πέτυχε το καλά, δεν φάω το Κεχαγιά. Μαλαγή. Για τους Λάιον, ο Μονοκρούσος με το 10 στη θέση του Ρατσιάτου με το 16. Φίλος Παβίδης, κάνει την πρώτη βολή, με την αριθμό 9. Καλό μπλοκ! Κάνει και τη δεύτερη, Καραμπάτσο στο rebound με το 15. Τώρα δεν μπόρεσε να ευστοχίσει με το 8, σταμάτησε με το 14 το rebound, Μπράδι κάνει βήματα με το 23, επιβλήθηση μάλλον μέσα στα χέρια. Στο προηγούμενο μάτς κοντά στην Dream Team, αυτή σας ευρυπιότητα δεν έμενε καθόλου ευχαριστημένος από την εικόνα, την απόδοση της ομάδας του. Σήμερα μαζέθηκαν επιτέλους οι Γάλλοι. Έχουν δύο αλλαγές στον πάγκο. Σταμάτησε πέφτει με το 14, λάθος του Δημητρίου με το 23. Μπράντι για το κατσαρό, δεν εκτελεί καν το λάθος του Δημητρίου. Κλέβει Καραμπάτσο με το 15 και θα γιάσει ένα φάουλ. Ήταν ο Αλεξανδράκης, πρόλαβε. Ναι, αλλαγή ο Τάσος Αφιλντήσης με το 16 στη θέση του Αλεξανδράκη με το 11. Που ήταν ο κορυφαίος στο μάτς με την Dream Team. Καγιάς για 3 με το 8. Airball λοιπόν από τον Παναγιώτη Μπραντίτσα με το 23. Στον διασμό για τον Τάσο Φιλντήση. Ψώνει για τον Παυλίδη με το 9, προσφέρουν θέαμα. Οι Γάλλοι ασίστ από το 16, Ποκαλάθια από το 9 και 20-21. Πραγματικός ο διασμός της Λιμόν. Κρούσος, κρίς με το 10, στόχισε με ταμπλό, ριμπάνε το Φιλντήση με το 16, έφυγε ο Παυλίδη στον διασμό με το 9, ακόμη ένα καλάθι από τον Παυλίδη, time out ζητάω Δημητρίου, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Επιστροφή στο ίδιο, στη συνέχεια του πρώτου χρόνου, 7 λεπτά ακόμη για την ανάπαυλα. Time out εκεί στο Δημητρίου για τους Lionmen. Πεντάδα των Lionmen, 25, 10, 13, 15 και 23. Μιμόλ, 13, 16, 14, 23 και 0. 3 στο Δημητρίου με 23, ένα άνθρωπο του πάνω. Τον Φιλαβιτάκη με 13, που πέρασε και πρώτη φορά στο μάτς. Καραμπάτσος και εκείνος δοκιμάζει στο κέντρο από την περιφέρεια με το 15 και στοχή. 22-24 ξαναπροσπερνάνε οι Lionmen που ένα ομαδικό οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, 3,5 λεπτά έχουμε διανύσει. Δύσεις για το κατσαρό, στερό χουκ με το 0, ρυμάνε το Καραμπάτσο με το 15. Σας είναι ταχύτατος, αφήνει την πάρα στο αντίπαλο καλά, αφήνει την 23. Σε 4 όλα δεν λένε να ξεκολλήσουν οι δύο ομάδες, μία από την άλλη στο πρώτο μήχρονο. Μόλις θέλει να συνεχίσει το αίτητο περί της, ο χώρος με το 25, αυτό ξέρει πάνω τον Μπράντι, το 23. Αφορά μπάλα στο φαουλ. Δεν νομίζω να το φάω, αλλά ο Μονοκρούσος δεν τον βρήκε.
ομάδος ο διευθυντής, πρέπει να ήταν δεύτερο μαρικό με Lion Man. Επίσης για τρίτος στο Δημητρίου με άστοχος με 16 rebound από τον Γιώργο Νικηφόρο με 25 δηλαδή θα έχει τον διασμό, δεν βρίσκαρε αυτή την πάσα του Δημητρίου, επέλεξε να δώσει στον Μονοκρούσο. Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου χρόνου Δημητρίου από το high post στο Σοφία με 23 24-26 το σκορ. Ένα φόλου του Δημητρίου, δύο φιλοξενούμενοι και 5 λεπτά ακόμη για την ανάπαυλα. Λάγκης Σταμάτης 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 κάνει το λάθος με το 14, κλέβει ο Φιλαβιτάκης το 13. Λάγκης με τον διασμό, 2-2-2 Δημητρίου Ασταθή με το 23. Φάλ του Φιλουδίση είναι ο ρέφερι. Σταμάτησε το πάγκο με το 14, ο Παυλίδης με το 9, δεστού. Ο Νοκρούσος 12, δευτερόλεπτα ακόμη για την ομάδα του. Καλαμπάτσο, 15 μπροστά στον Βελί Κατσαρό. Λάιο με το εγούρο πλέον με 4 πόντους διαφορά. Θα δεχθεί 2-3 φορές και στο συν 5. Κατσαρός, βήματα, βέβαια. Για να παίξει την άμυνα. Τελείωσε. 12 δευτερόλεπτα έχουν χρόνο. Lion Man. Φόρο. Λάθος. Τόσο από εκείνον. Με time out. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Κατσάρος 13, Λάγκης 23, Μπράντι 9, Παγλίδης και το 16 ο Φιλδίσης. Λιμός για τους Λάιμεν 15, Καραμπάσος 23, Δημητρίου 10, Μονοκρούσος 13, Φιλαδιτάκης 25, ο Κιφόρος. Σήμερα λείπει ο Κόντις για τους Λάιμεν. Κατσάρος με το 0 είναι άστοχος, Λιμπάρος με το Καραμπάτσο με 15, ενώ έχει δηλωθεί ο Λίρας, δεν έχει έρθει, πάλι εκτός από τον Βάρντι. Καλοχή παραμένει για τους φιλοξενούμενους. Δύο Δημητρίου, τον Lion Man στο 4 δεκάλεπτο μέχρι στιγμής. 8-19 ήταν το σκορ της απλώς περίοδου στο Sala Sport. Δύο βολές λοιπόν για τον Δημητρίου, βάζει την πρώτη με το 23. Κάνει τη δεύτερη rebound τον Παυλίδη με το 9, ξανά στο συν 5. Lion Man 24-29, 3 και 10 ακόμη για να οδηγήσουν δύο ομάδες προς τα αποδυτήρια του Sala Sport. Επίσης από το high post με το 16, αστέχισε πάνω τον Ηλία Φιλαβιτάκη με το 13, Μονοκρούσος κατεβάζει και οργανώνει. Λέει το σύστημα που θα ακολουθήσουν οι Lion Man. Καραμπάτσος, Δημητρή είναι μόνος του. Φόρος θα γυρίσει με το 25, το στόπλο θα χρησιμοποιήσει με το 16. Ο Φόρος του βραβευόθηκε, Τάσος Αλεξανδράκης με το 11 επιστρέφει στη θέση του Λάγκη με το 13. Time out, ήταν η Lion Man, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
πεντάδα τους 13, 15, 10, 25 και 23. Φόρος για 2 με 25 είναι άσχετος, πάνω το 2016 με 13. Το κλειμός 11, 9, 16, 23 και το 14. Ο Νοκρούσος με το 10 για 2, ευστοχή. Έφτασε διαφορά στους 7, 31, 24, η Φέντρον Λάιεμα. Να δούμε αν θα κάνουν την έκπληξη απόψε. Τα λιοντάρια του Δημητρίου. Λάθος πάσα τον Φιλντίση με 16 και τον Δημητρίου με 23. Αν κερδίσουν οι Λάιμερς θα βάλουν φωτιά στον όμιλο. Δημητρίου για 3 με 23. Το ξέρει, βάλουν στα μάτια με 14. Έχει προσπάθεια με το 16, δεν μπορεί να εξοχίσει την πάνω του χώρο με 25. Το κομμένο του ανήκει στην προσέλλημενη ομάδα. Την ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμά της. Πάει στα πολιτήρια έχοντας το πιο προβάδισμα. Θα δούμε τι θα συμβεί. Το χώρο με 25 αστόχησε την πάνω του Μπράντι με το 23. Λίγο στον διασμό για τον Αλεξανδράκη με το 11 με ταμπλό. Σε κολλάνε λοιπόν από τους 24 πόντους οι Ροζ. Έχουμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μισθόνου. Καραμπάτσι με το 15. Καλάθι και φάουλ. Το φάουλ από τον Σταύρο Σταμάτη. Μία συντοματική βολή για τον Στάφη Καραμπάτσο. Μέσα και η βολή στο σύν 8, Lionman 4-26. Σταμάτησα τα 7 μέτρα με το 14, ανάσα για την Λιουμόζ, η ασίστα των Γραβίτσα με 23. Από μία επίθεση θα έχει η κάθε ομάδα ολοκλήρωση του πρώτου μικρόνου. Λάιον σε θέση οδηγού. Λαϊτάκης το 13, δύσκολο αυτό που επιχείρησε. Αυτό έχει rebound τον Σταμάτη το 14. 4,5 θα απομείνουν ο Λάιον στο φινάλε του πρώτου χρόνου. Μπράντι για τον Φιλντίση με το 16. Προσποιήσεις παιδιά το καλά. Ακόμα μια ζήσα τον Μπράντι με το 23. Μαζεύουν τη διαφορά. Δεν έχουν να δώσουν φάουλ. Κρίσεις για 2 με τον 10 Airboy. Σταμάτησε με τον 14, πρέπει να κλείσει από εκεί. Δεν προλαβαίνει. 31-34 σκορ πρώτου ημιχρόνου. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Ξεκινάμε το δεύτερο μήχρονο, 34-31 με Woody Lionman, πεντάδα τους 10, 8, 25, 15 και το 23 για τον Μιμόζ. Κάμψε από τον Νικηφόρο με 25, κλέβει ο Παυλίδης με το 9, βάλε εκτός από τον Μαρακούσο. Λοιπόν, 9, 11, 14, 16 και το 23, πεντάδα τους Μιμόζ. Για 3 με 23 στο σίδερο, rebound το Καραμπάτσο με 15. Άστοχες οι δύο ομάδες στις πρώτες επιθέσεις του στο δεύτερο ημίχρονο. Παραμένει το 34-31 υπέρ των φιλοξενούμενων. Δημητρίου ανοίγει το σκορ με 23. Είπαμε Lion Man φτιάχνονται απόψη για νίκη. Βήματα των Μπράντι, 23. Θεωρώ πως είναι η άμυνα. Δεν παίζουν καλή άμυνα. Πέφτες του Χατσέβρη Γιώτη. Τρίου ξανά. Όχι, αστοχή με 23. Ριμπάνονται από τον Αλεξανδράκη με το 11. Τρέχουν οι ρόλοι στο μυαλό. 3-1-2-3.
σε οργανωμένη επίθεση επιλέγει να πάει η ομάδα του Τάσος Αλεξανδράκης. Αλεξανδράκης διακρίσει με το 11, ευστοχία, σύστα τον Παυλίδη με το 9, πρώτο καλάθι των Γάλλων στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου το 34-36. Μιχαλιάς με 3. Κρούσος για 2 με το 10 του Στεφάνη, εύκολα μικρό rebound από τον Αλεξανδράκη με το 11. Δύσης με τα 6, rebound από τον ίδιο. Έξω για τον Μπράδι, Αλεξανδράκη, νέα προσπάθεια από την περιφέρεια και αυτό μέσα με το νούμερο 11. Ασίστα τον Μπραδίτσα με το 0, με το 23. Δύο συνεχόμενα τρίποτα λοιπόν του Τάσου Αλεξανδράκη. Βάζουμε μετά από πολλή ώρα την Λιμόζ μπροστά στο σκορ με 37-36. Η αφορά νομίζω ήταν το λάθος πάσα από τον Μητρίνη με το 23. Το 20-19 νομίζω. 20-19-24-22. Μετά από που είχαν το τιμόνι της αναμέτρησης στα χέρια τους οι γηπεδούχοι. Παρλίδη για τον Μπράντι. Δύση Μπραντίτσας. Στην 23 κλέβει ο Δημητρίου. 23 φύγει ο Νικηφόρος. Παρλίδη έπαιξε γρήγορα. Κάνε φάουλ όμως. Δύο βολές για τον Γιώργο Νικηφόρο με το 25. Δύο βολές λοιπόν για τον Νικηφόρο. Και οι Παπαδημητρίου δεν εμφανίστηκαν ποτέ στο Σάλα Σπορτ, αν και έχουν δηλωθεί. Μέσα από την βολή των Κυφόρων με 25. Στο δεύτερο, rebound τον Παυλίδη με το 9. 37 όλα. Ακόμη μια ισοπαλία. Ράκης για 2 με το 11. Πάνω από 23 από τον Δημητρίου. Νικηφόρος βρίσκει τον Κεχαγιά με το 8. Δεν μπορεί να σκοράρει. Ριμπάουν από τον Φίβο Παυλίδη με το 9. Καλήσαμε ήδη τα πρώτα 3 λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου. Μόλις θα πηγαίνει καλύτερα. Μπράτη για 3 με το 23. Στο έξι ριμπάουν το Κεχαγιά με το 8. Ένα φάουλ. 10 φάουλ. Ο Μπράτη θα κλέψει με το 23. Λάθος το Κεχαγιά με το 8. Σταμάτη, σοπλίζει και εκτελεί. Δεν ευστοχεί όμως με το 14-35-65. Ο Αλεξανδράκης είναι εκεί. Παίρνει το ριμπάουν με το 11. Και δίνει η δεύτερη ευκαιρία στην Λιμόζ. Είναι άστοχος, με ολοκλήρωσε στο rebound. Με το 10, 5 εναντίον 3, Νικηφόρος και Χαγιάς με το 8. Αστόχησε, υπήρχε φάουλ το Ζωρίσι, δεν δόθηκε. Καραμπάτσος πήρε το rebound με το 15, αστόχησε. Μπάλα τον Παυλίδη με το 9, μου φάνηκε για φάουλ του Φιλγκίση, έστωξε νομίζω. Καραμπάτσο. Φιλγκίση. Σπίτι του 16, Λατσαριστό. Άσος Φιλντίσης του 40-37. Μόλις ένα φάουλ έχει γίνει στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου για την Λιμόζ, κανένα από τους Λάιερμεν. Το μάτς έχει καλό ρυθμό και θα γιάσει προς πιέσεις με το 8. Δεν μπορεί να πετύχει το κράτη, πάνω από τον ίδιο φάουλ στη συνέχεια τον Παυλίδη. Δύο βολές για τον Κεχαγιά, Κατσαρός με το 0 και ο Λάγκης με το 13 στις θέσεις των Παυλίδη με το 9 και του Σταμάτη με το 14, ενώ ο Καραμπάτσος στο πάγκο με το 15 στις θέσεις του Ρατσιάτος με το 16. Έχει σωπή βολή από τον Κεχαγιά. Μένει το 40-37, 5-25 ακόμη για το τρίτο δεκάλεπτο, μέσα η δεύτερη, 40-18. Ένα
9-4 το σκόρ υπέρ της Λιμόζ. Τα δύο τρίποντα του Αλεξανδράκη και του ένα του Φιλπίση, ο οποίος ξανασηκώνεται για 3 αστοχή όμως με το 16. Rebound τον Αλεξανδράκη με το 11. Δεύτερο επιθετικό rebound. Να φτάσω Αλεξανδράκη στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Λάκης για 3 με το 13. Ούτε αυτός ποιος παίρνει rebound, ο Αλεξανδράκης με το 11. Τρίτη ευκαιρία λοιπόν με του Λιμόζ να πετύχει το καλάθι, καθαρό βήματα με το 0. Μονοκούσος φόρος θα πατήσει και αφού την πάρα στο καλάθι με το 25. 40 όλα. Βλάζουμε ωραία την μπάλα. Πεδούχη Αλεξανδράκη με το 11. Από μέση απόσταση αστόχησε τη φαγιά του το rebound. Τον αριθμό 8 στην φανέλα. Κατσιάτος. Δημητρίου. Κρούσος με το 10 μπροστά στο Κατσαρό, είναι άστοχο. Δεν νομίζω να υπήρχε φάουλ τώρα. Στο Κατσαρό δεν είχε το φάουλ. Ίσως να έχει ένα δίκιο τώρα ο Κατσαρός. Τα μακριά βρω τον Μονοκρούσο. Μονοκρούσος χάνει την πρώτη με το 10. Και ήταν το δεύτερο ατομικό φάουλ του Παντελή Κατσαρού. Πάνε και η δεύτερη. Κατσαρός παίρνει το rebound με το 0. Λάγκη. Βίσης. Μπραντίτσα. Όχι να θα με τη διάθεσή του η Ροζ. Κατσαρός με το 0. Το καλάθι και θα γυάσει παίρνει το rebound με το 8. 3,5 λεπτά απομένουν ακόμη για την λήξη της τρίτης περιόδου στο Σάλα Σπορτ. 17η αγωνιστική υπενθυμίζω για το δεύτερο όμιλο της Master League και Χαλιάς Αμαρκάριστος με το 8 δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι. Ο Μπραντίτσας πήρε το rebound με το 23. Πάω τον Μονοκρούς στη συνέχεια. Αυτό ήταν το πρώτο ομαδικό των Lion Men. 3 έχει κάνει η Λιμόν. Δεύτερο φάω του Μονοκρούσου. Μπραντίτσας για 3 αστοχή, 23 rebound από τον Νικηφόρο με 25. Την περιφέρεια έχουν σκοράρει μόνο στο δεύτερο ημίχρονο τέσσερις της Λιμόζ. Βατσιάτος μέσα από το βραστό με το 16, αστοχή rebound από τον Νικηφόρο με 25. Κάνει λάθος, κλέβει ο Λάκης με το 13, είναι ταχύτατος ο Λάκης. Θα βρίσκεται το καλάθι, ναι το κάνει. Βαθμό 13, πήρε την μπάλα από την άμυνα. Με time out και πολύ λίγο και πάλι μαζί κατά φουνάλι του τρίτου δεκαλέπτου. Επιστροφή για τη συνέχεια του τρίτου δεκαλέπτου, ακόμη 2:45. Επομένως 16, 23, 8, 25 και 15 πεντάδα των Lion Men, 23, 16, 0, 11 και 13 πεντάδα της Λιμόζ. Ωραία συνεργασία μεταξύ του Δημητρίου Νικηφόρου και Καραμπάτσο. Καραμπάτσο η ασίστα τον Νικηφόρο. Το 25 το καλάθι του Στάθη Καραμπάτσο με το 15. 42 όλα. Ό,τι φαίνεται οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές στο τελευταίο δεκάλεπτο. Καλώς με το 0, καλάθι και φάουλ. Φάουλ από τον Καραμπάτσο. Μία συμπληρωματική βολή για τον Παντελή Κατσαρό. Δεύτερο φάουλ του Καραμπάτσου. Μεσακέι βολή, 45-42. Έτσι όπως κυλά το παιχνίδι, λογικά ο νικητής θα χρειαστεί γύρω στους 65 πόντους, 65 με 70, αναλόγως και πώς θα αγωνιστούν οι δύο ομάδες στο 4ο δεκάλεπτο. Δημητρίου για 3 με 23, το σίδερο, πάνω από το Καραμπάτσο με το 15, μπερδεύτηκαν οι φιλτήσεις. Και Κατσαρός, Ρατσιάτος για τον Νικηφόρο με το 25, δεν ευστοχή, πάνω από το Κατσαρό με το 0. 8 δευτερόλεπτα ακόμη στην
λήξη της τρίτης περίοδου στο Ήλιον. Δίσης έξω για τον Βράντι. Βρήκε τον Αλεξανδράκη με το, τον Ελάκη μάλλον με το 13, αυτό έχει rebound με τη φόρο, με το 25. Από τα 2 δεκάλεπτα είχαν κλείσει με τους Lionmen να κρατάνε το τιμόνι της αναμέτρησης στα χέρια τους. Δημητρίου στοχεία από την περιφέρεια με το 23 και κάνει το σκορ για ακόμη μία φορά ισόπαλο, 45 όλα. 3 φάουλ εκεί πέτω και 2 φιλοξενούμενοι. Μπράντι, Δύσης, καθαρός. Ξανά για τον Μπράντι, Αλεξανδράκης. Λάκης με το 13, με το ένα χέρι, αυτό έχει ριμπάνω την κυφόρο με το 25. Σκιάτος. Σκιάτος ζητά κάποια κίνηση, 8 δευτερόλεπτα. Δημητρίου για το Ρατσιάτο, κλείστηκε με το 16 από το high post. 45-47, τελευταία επίθεση του δεκαλέπτου είναι για τη Λιμόζ, που να δώσουν 2 φάουλ οι Lionmen που προσπέρασαν. Ένα σερί 5-0, το 45-42 έχει γίνει 45-47. 10 δευτερόλεπτα για τους Ροζ, φυντήσεις για 3 με το 16. 48-47 πρέπει να βιαστούν τώρα οι Lionmen, έχουν να δώσουν ένα φάουλ οι Γάλλοι και Χαγιάς από το κέντρο με το 8. Πρώτη φορά τελειώνει κάποιο δεκάλεπτο και η Λιμόζ προηγείται 48-47 σε πολύ λίγο και πάνε μαζί για το τελευταίο δεκάλεπτο. Τέταρτη και τελευταία περίοδο στο μάτς. Περιτώνα της Λιμόζ 11-23, 0, 9 και το 16. Τους Lionmen 21-23, 16, 13 και 15. Πρώτη περίοδο είναι για τους γηπεδούχους που προηγούνται με 48-47. Μπραντίσια σε φάση από την περιφέρεια με τα 23, rebound από τον Δημητρίου με τα 23 και εκείνος. Μπραντίσιας δεν κάνει καθόλου καλό παιχνίδι απόψε. Έχει μοιράσει στις 4 ασίστ, ωστόσο δεν έχει πιάσει τη στάνταρ απόδοση. Άστοχος ο Δημητρίου για 3 με τα 23. Ο Σεβαστός όμως είναι εκεί με τα 21. Πήρε το rebound, πέτυχε το καλάθι και άνοιξε το σκορ της τελευταίας και πιο κρίσιμης περίοδου της αποψινής αναμέτρησης. Μπραντίτσας για ποιον Παυλίδης προλαβαίνει. Ακόμη 10 δευτερόλεπτα έχουν οι Γάλλοι. Κερδίσεις από τη γωνία για 3. Στοχή με το 16, ριμπάμε με το Ρατσιάτο. Το 16 και εκείνος. Κάστα και Λιμόζ στο πρώτο λεπτό της τέταρτης περίοδου. Ένα καλάθι με τον Lionmen, με τον Σεβαστό. Λαμουτάκης, Ρατσιάτος, Σεβαστός για 3 με το 21, είναι άστοχος. Ο Παυλίδης με το 9 πήρε εύκολο το αμυντικό rebound, τρέχει στον βιασμό. Θα αφήσει τον Φιλντίση, Κατσαρός. Στην ρακέτα ο Παντελής με το 0, η μπάλα που κάνει το χαρτίρι, Καραμπάτσος με το 15. Πήρε το rebound. Με δίλεπτο blackout ξεκίνησαν κάποιος που θα πιστεύει Γιώργης στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ούτε οι Lionmen έχουν φτάσει καλή απόδοση. Καραμπάτσος με το 15, αστοχή, rebound ο Σεβαστός με το 21 και δίνει το foul τον Αλεξανδράκη και θα εκτελέσει 2 βολές ο Νίκος Σεβαστός. Σταμάτησε η επόμενη αλλαγή για τον Λιμόζ, το 14. Θέση του Αλεξανδράκη με το 11. Έξω από την πολλή από τον Σεβαστό με το 21. Γεια σας Αλεξανδράκης, έκατε στο πάγκο. Έχει πετύχει δύο συνεχόμενα τρίποτα για την ομάδα του στο 3-10. Μέσα η δεύτερη βολή, μία στις 2 λοιπόν από τον Σεβαστό με το 21. Φτάνουν τους 50 πόντους οι Lionmen, 48-50. Μάτις με το 14, στοχή, μάχια το rebound. Βάλα εκτός από τον Παυλίδη. Συγχωρεί με την απόφαση του ρέφερη. Ο
Μπάτσο θα γυρίσει με το 15 χωρίς να καθυστερήσει καθόλου η ασίστα από τον Ρατσιάτο με το 16. Με 5-0 σερί λοιπόν. Ξεκινάνε οι line με το 4 δεκάλεπτο σε αυτά τα 2,5 λεπτά που έχουμε διανύσει. Από τη Λιμόζ. Κατσαρός, αλλά σαν ωραία την μπάλα ήρωος. Κατσαρός σκοράρει με το 0, η ασίστα από τον Σταμάτη με το 14. Ήταν το πρώτο καλάθι των γηπεδούχων στο τελευταίο δεκάλεπτο. Σκιάτος Δημητρίου. Σεβαστός με 21. Ακόμη ένα καλάθι, το σεβαστό. Φτάνει τους 5 πόντους η ασίστα από Δημητρίου με 23. Σεβαστός έχει φτάσει ήδη τους 5 πόντους. Τέταρτο δεκάλεπτο και τραβά το κουμπί στην επίθεση της ομάδας του. Σταμάτης για 3. Καραμπίκη και γκίκα το καλάθι με το 14 ο Σταμάτης. Βάζει τον Ενστάθη Καραμπάσο με το 15. Καραμπιτάκης με το 13 στο σίδερο. Σταμάτης αφήνει παράταρας εκτός. Μπαλαγή. Νικηφόρος με το 25 και ο Κεχαγιάς με το 8 στις θέσεις των Σεβαστού με το 21 και Κλαβιτάκη με το 13. Δύο αλλαγές για τα λιοντάρια. Επίσης η προσπίση με το 16. Φάουλ του Καραμπάτσου. Δύο βολές λοιπόν. Δύση. Τρίτο φάουλ. Καραμπάτσο. Μέσα από την βολή από τον Δύση. Να δούμε αν θα μπορέσουν οι δύο ομάδες να λύσουν τις διαφορές τους στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο ή αν θα χρειαστούμε παράταση. Καθόλου απίθανο, Καραμπάτσος για 3 με το 15, αυτό της Ερμάν τον να συμβήσει με το 16. 5 και 50 ακόμη για το τέλος. Καταρός με το 0. Το φύτσι ρακέτας, λιβάνω του Καραμπάτσο με το 15. Ρατσιάτος για το Κεχαγιά. Ξανά για το Ρατσιάτο. Ήρεμή το παιχνίδι εκείνος. Κεχαγιάς, Νικηφόρος, Ρατσιάτος. Δημητρίου για 3 με 23. Το δυσκυστόχο. Σταμάτης παίρνει το rebound με το 14. Έγραψε την μπάλα να περάσει εκτός. Να μπαίνουμε στο πιο κρίσιμο πεντάλεπτο του παιχνιδιού. Τελευταίο πεντάλεπτο. 54-2 προηγούνται οι Lion Men. Πάσα από τον Πλατίτσα για 3 με το 23. Ριμπάουντ το Παυλίδη με το 9. Νέα ευκαιρία για την Λιμόζ. Κλειδίσεις. Σταμάτης για 3 με το 14. Ούτε εκείνος μπορεί. Ριμπάουντ το Ρασκάτο με το 16. Για τον Νικηφόρο και Καγιάς διστάζει για 3. Φάουλ που συμβήσει. Και ήταν το δεύτερο ομαδικό της Λιμόζ. Ένα έχουν κάνει οι Lion Men. Νικηφόρο Δημητρίου 2 με το 23. Ριμπάνω τον Νικηφόρο με το 25. Πετυχαίνει το καλάθι. 52-56. Είσαι σε βιβλίο της στον προηγούμενο παιχνίδι μετά το τέλος, μετά την νίκη της Λιμόζ. Έλεγε πως κάποια στιγμή θα την πατήσουμε. Έτσι όπως έχουμε πάρει χαλαρά τα πράγματα που δεν μαζεύονται και τα λοιπά. Αλεξανδράκης με 5 επιστρέφει στη θέση του Κατσαρού με το 0. Ενισχύει την περιφέρεια. Ο τεχνικός της Λιμόζ, ο Κατσαρός, ο Σταμάτης θα παίξει
μέσα στο δραστό, συγκρίσεις, νόμι με το Στόβαδονα και Χαγιά, με το πω, δύο δευτερόλεπτα ακόμη για την Λιμόζ, time out, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Πεντάδα των Λάιων, 23, 16, 25, 15 και 8 για την Λιμόζ, 23, 14, 16, 9 και 12 δευτερόλεπτα για την Λιμόζ. Παυλίδης με το 9, πιάνουν στον ύπνο τους Λάιων μεν, η γηπεδούχη αζήσα τον Μπράντι με 23 και 54, 56. Δεν έπαιξαν καλή άμυνα, οι Λάιων μεν έτσι έδωσαν την ευκαιρία στη Λιμόζ να ρίξει διαφορά στο καλάθι. Καθαριάς, Καραμπάτσος. Σανδράκης σώζει, βλέπει ο Σταμάτης με το 14, το λάβησε το Καραμπάτσο με το 15. 3,5 λεπτά ακόμη για το φινάλε εδώ στο Ήλιον. Μπράντι, φαλ... Χαμηλά εδώ στο ελεύθερη. Τώρα φορά από την πλάγια γραμμή. Δεύτερο φαλ του... Λατσιά του. Από δύο ομαδικά έχουν δύο ομάδες. Έτσι κυλούσε και το μάτι με την Dream Team. Το σωγημό του τέλος πάτησε γκάζι. Και ακόμη ένα ρόλο του αγώνα. Στα μάτια για 3-14 στο σίδερο. Λιμπάουνε τον Δημητρίου. 23. Με 23, airball rebound τον Καραμπάτσο με 15 φάουλ του Παυλίδου, 2 γκολ για τον Στάθη Καραμπάτσο. Δύο γκολ λοιπόν, τον Στάθη Καραμπάτσο. Κάθε βολή είναι κρίσιμη από εδώ και πέρα. Μέσα η πρώτη. Δείχνουν να το πιστεύουν οι Lion Men. Με την έναρξη του παιχνιδιού να ήταν πολύ δύσκολο. Έξω δεν συμπάνω από τον ίδιο τον Στάθη Καραμπάτσο με το 15. Ένα 14 ευθόλεπτα λοιπόν για τους Lion Men. Και Χαγιάς, Νικηφόρος, Ρατσιάτος, το στόμα τον Αλεξανδράκη με το 11. Πάμε στον Ρατσιάτο. Βράδυ θα πάρει τέλος μια ενέργεια, στοχή με το 23, ριμπάνω τον Παυλίδη με το 9. Βίσης για 3, με το 16, rebound το Καραμπάτσο με το 15. 94-57 δείχνει ο κοντινός πίνακας. Κεχαγιάς, Νικηφόρος, ξανά για το Κεχαγιά. Και πέστρεψαν οι Γάλλοι, έτσι σε οργανωμένοι επειδή στάπανε φιλοξενούμενοι. Νικηφόρος με το 25, φάλτου σταμάτη και δύο βολές για τον Γιώργο Νικηφόρο. Στα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Είναι ο Καραμπάτσος είχε μία στις δύο, θα δούμε πόσες θα βάλει ο Νικηφόρος. Φτάσαν τα τέσσερα ομαδικά οι γηπεδούχοι. Νικηφόρος χάνει τον βολή. Βάζει τη δεύτερη, 54-58. Στη γωνία ελεύθερος ο Φιλτίσης για 3, σεύστο χ με το 16, 57-58, ανάσα για την Λιμόζ. 1-50 πριν το τέλος του αποψινού ντέρμπι. Δημητρίου, το Ραξιάτο. Ραξιάτος, παραλίγο το λάθος, 8 δευτερόλεπτα ακόμη, Νικηφόρος για 2 με 25. Ρατσιάτος με το 16 και Χαγιάς για 2 με το 8, ευστοχή, ασίστα το Ρατσιάτο με το 16. Το πανηγυρίζουν όλοι, οι παίκτες στον Ελλάδο με 57-60, 1,5 λεπτό ακόμη. Ραντίτσας, εκπληκτική ασίστα με το 23 για τον Παυλίδη με το 9. Καμία ομάδα δεν θέλει να χάσει το
δοθεί μάχη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο στο Σαλασπορ και Χαγιάς. Γκαρσιάτος με το 16, Νικηφόρος με το 25, τι έβαλε ο άνθρωπος, η Ασίς από την Ρατσιάτο με το 16, 59-62. Καντίτσας για 3 με το 23, είναι άστοχος rebound από τον Δημητρίου με το 23 και εκείνο. Ρατσιάτος, ακόμη 45 δευτερόλεπτα. Φάουλ και βολές. Έχουμε time out σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Ελλάδα των Λάιμερ, 15, Καραμπάσος 23, Δημητρίου 25, Νικηφόρος 8 και Χαγιάς και το 16 ο Ρατσιάτος. Σερβισμός 23, 16, 9, 14 και ο Κατσαρός με το 0. Λοιπόν, δύο κρίσιμες βολές για τον Ρατσιάτο με το 16, 59-62 δείχνει ο Φωτεινός Πίνακας, 43 δευτερόλεπτα για το τέλος. Προηγούνται τα λιοντάρια. Μέσα η πρώτη βολή. Με Λάιμαν καίγονται για τη νίκη, να διατηρήσουν τις όποιες ελπίδες έχουν για την είσοδο στην τετράδα και στα play-off της Master League. Μέσα και η δεύτερη, 59-64. Όμως, όσο πρέπει να είναι η πλάτη στο τείχο, φάζει και χαγιά. Ακόμη ένα φάουλ έχουν να δώσουν οι φιλοξενούμενοι Μπραντίτσας. Μπραντίτσας με το 23, εκπληκτική ενέργεια, πετυχαίνει το καλάθι. 1-64, μία άμυνα θελιγμός. Πάω τελικά του Μπραντίτσα και δύο βολές για τον Γρατσιάτο. Το 16, ο οποίος θα ξαναπάει στην γραμμή της ανθρωπίας. Πριν είχε δύο στοιχείο, να δούμε τώρα πόσες θα βάλει. Κάνει την πρώτη. Αναπνέει ακόμη λιμός. Κάνει και τη δεύτερη rebound από τον ίδιο το Ρατσιάτο με το 16. Νέο φάουλ από τον Μπράντι. Ξανά στη γραμμή της ανθρωπίας ο Ρατσιάτος. Για τρίτη φορά στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Ακριβώς μισό λεπτό για το φινάλε. Το καλάθι των αφίστων, ακόμη μία βολή από τον Ρατσιάτο. Βάζει την δεύτερη, μία στους δύο. Είναι ο μαξιλαράκι ασφαλείας 4 πόντων. Οι Lion Men. Παυλίδης αφήνει στον Μπράντι. Φιντήσεις για 3 με το 16. Ευστοχείο Φιντήσεις, 64-65. Ο λιμός δεν τα παρατάει, φάουλ του Μπράντι. Πάνω στο Ρατσιάτο, ακόμη δύο βολές. Το φάουλ του Μπράντι. Σκέτος έχει μέχρι στιγμής 3-6. Σε λεπτό λεπτό του αγώνα 4-7. 64-66. Βάζει και τη δεύτερη, 64-67, τώρα λογικά η λιμός θα ψάξει τρίποντο ή γρήγορη επίθεση. Αυτό έτσι ότι ποια οδηγία έχει δώσει ο Πατήστας Ευρυπιώτης. Συντήσεις από το σπίτι για 3 με το 16, τι βάζει! Time out, ήταν η Lionel σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Για τη λιμός 14-9-23. Ο Φιλτίσης με το 16, ο Κατσαρός με το 0. Μια καθαρή άμυνα θέλει τη λιμός για να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Θα δούμε αν θα μπορέσουν οι Λάιμερ να κλέψουν τη νίκη. Στην τελευταία επίθεση δεν έχουν να δώσουν φάουλ οι Γάλλοι. Δημητρίου
4-3, 2-1, Δημητρίου για 3. Αστοχή, πάμε παράταση. Αστοχή, Δημητρίου με 23-67, όλα σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Το Γλυμός 14-16, 23-0 και το 9 ο Παπίδης Λάς που είναι φόρμα με το 25 κλέβει ο Σταμάτης με το 14. Λίγο έλειψε οι Λάιμεν να κάνουν όψε την υπέρβαση για να κερδίσει τη Λιμόζα στο 2-2 ο Βραδίτσας με το 23 ριμπάνω το Ρατσιάτο με το 16. Ρατσιάτο στο στόμα από τον Παπίδη με το 9. Βραδίτσας τρέχει στον διασμό και θυμάται μεταφορά μπάλας. Το πάνε και για από πάνω, μεταφορά μπάλα στην Μπραντίτσα με την 23 διαφωνή από ό,τι φαίνεται την απόφαση του διαιτητή. Δύο ομάδες κουβαλάνε τα φάουλ της τέταρτης περίοδου. Στην παράταση 5 θα συμπληρώσει και η Γάλλη 3. Λάινουμεν. Καλιάς. Τρίου. Χάει πως τον 23, αστοχή, μάλλον και στα μάτια του 14, άστοχες οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα της παράτασης, παραμένει το 67-67, Δημητρίου ήταν αυτός που πήρε την τελευταία επίθεση της κανονικής διάρκειας για Βλάιωμεν, αστόχησε από την περιφέρεια, δεν στήσαν μέσα στο κανονικό, μήπως και χέριζαν και κάποιο φάουλ, τα λιοντάρια, καθαρός, και το 0 θα γυρίσει, αστοχή, rebound του Καραμπάτσο και τελικά τον Κιχαλιά, τα rebound του 8. Λάθος με το 8, κλέβει ο Παπίδης με το 9. Δύσεις στο πρόσωπο του αγώνα για τη Λιμόζ. Και στο μάτς με την Green Team. Λάθος του Κατσαρού με το 0, κλέβει ο Νικηφόρος με το 25, 2-1-2-1. Και Χαγιάς με το 8, κερδίζει φάουλ από το Παπίδη. Θα εκτελέσει δύο βολές, ίσως έπρεπε να παίξει πάσα και Χαγιάς για το Δημητρίου. Τέταρτο φάουλ του Παπίδη. Λίγης με το 9, έξω, μέσα ο Λάγκης με το 13. Έξω από την βουλιά τον Κιχαλιά με το 8. Μέσα η δεύτερη. 67-68. Λάγκης για το να κλειδίσει. Μάτσος για τον Βραδίτσα, Κατσαρός με το 0. Πρώτο κρατισμός, όχι, αστοχή, ριμπάουντ με τον Κεχαγιά με το 8. Χωρίς καλά με το στεριά στα πρώτα 2 λεπτά της παράτασης. Δύο ομάδες, Λάγκης στην Ιχόρ με το 25, κλέβει ο Σταμάτης με το 14. Βραδίτσα στον διασμό με το 23. Καλά φύγε φάουλα τον Βράδι με το 23, θα εκτελέσει και μία συμπληρωματική βολή. 69-68. Έξω βολή, rebound τον Καραμπάτσο με το 15. Φτάσαμε στα μισά του έξτρα πενταλέπτου. 69-68 δεν είναι ο Βουδήμος Κίνακας. Νικηφόρος, φάουλ. Σταμάτη δύο βολές για τον Γιώργο Νικηφόρο με το 25. Τι το φάουλ του Σταμάτη. Έξω από την βολή τον Γιώργο Νικηφόρο με το 25. Έξω και δεύτερο πάνω το Κατσαρό, το 0. Παρέμεινε στο 69-68. Λάγκης. Κυρδίσει. Κατσαρός. Με το 0. Το τεχνίδι τα καλά του Παντελής, 71-68. 4-1 το σμέρ σκορ για την Λιμόζ. Είναι παράταση.
και θα γιάσει το δυτικό μοναδικό πόντο για τους Λάιωμεν του Φόρος. Βήματα από το Χαγιά με τα 8. Ψυχολογία τώρα είναι ο Κινεριμός. Κάνε στο χείστον Ρόζ την επόμενη επίθεσή τους. Δύσκολα τα πράγματα για τους Λάιωμεν. Θα ξαρώσει, θα γυρίσει με το 0. Πεντάλα του Δημός που προηγείται με 73-68. 23-16-0. 14-13 για τους Λάιον με 8. 23, 16, 15 και το 25. 6-1 το σερί των μεγάλων. Ο Φόρος 25 γυρνά, αστοχή, ριμπάουντ, θα προσελκύσει με το 16. Ο Λιμός βρίσκεται πολύ κοντά σε ακόμη ένα ωραίο στυλ αγώνα. 1,5 λεπτό ακόμη. Κερδίσεις για 3 με το 16, αστοχή rebound με το Νικηφόρο με το 25, αναπνέουν ακόμη οι Lion Men. Δημητρίου, Νικηφόρος με το 25, πατά, καλάθι και φάουλ από τον Γιώργο Νικηφόρο με το 25. Θα εκτελέσει και μία συμπληρωματική βολή, ασίστ από τον Δημητρίου με το 23. Αν αστοχίσει τη βολή, το παιχνίδι ξεκινά από την αρχή. Ο Φόρος φάζει και τη βολή. Με το 23-73-71. Να λοιπόν που οι Lion δεν τα παρατάνε. Να μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. 1-10 ακόμη για την αφήβεια. Λαβίτσα. Βάλα εκτός από Κεφαγιά. Τα time out ζητάω ο Πατήσας Ευρυπιώτης. Σεβδάδα των Lion Men 15-23, 8-16 και 25 για την Λιμός 14-0, 23-16 και ο Λάγκης με το 13. Τώρα θέλω να έχουμε για την Λιμός. Πάτης για 3 με το 14, αστοχή, rebound θα το φυγήσει με το 16. Νέα 14 δευτερόλεπτα για την Λιμόζ. Θα το πει στο τελευταίο λεπτό παράτασης. Φυγήσεις για 3 με το 16, αστοχή, rebound από τον Κεχαγιά με το 8. Κάτι μιλώς να πάμε δεύτερη παράταση. Λάθος πάσα από τον Κεχαγιά με το 8, φεύγει ο Φυγήσεις με το 16, φάω του Νικηφόρου, βολές για τον Τάσο Φυγήσει. Με το 16, το 45 ομαδικά και οι φιλοξενούμενοι. Κρίσιμες βολές για τον Τάσο Φιλντήσι. Είναι καλός παντός από την γραμμή της φιλανθρωπίας. Μέσα η πρώτη, 74-71. Κάνει τη δεύτερη, rebound από Κεχαγιά με το 8, τίποτα δεν έχει τελειώσει στο Ήλιον. Κατσιάτος, Δημητρίου, έξω για τον Νικηφόρο. Μπάλα και αυτή τη στιγμή για τους Lion Men, να δούμε ποιος θα πάρει την προσπάθεια. Κατσιάτος με το 16, είναι άστοχος. Η μπάλα εκτός από τον Μπραντίτσα. Έχουν σφιγμό ακόμη, Lion Men 74-71. Ψάχνουν τώρα οι Lion Men. Νικηφόρος θα σηκωθεί με το 25. Είναι άστοχος, rebound από ποιον? Από τον Κατσαρό με το 0 φάουλ πρέπει να κάνουν οι Lion Men. Δεν κάνουν φάουλ, τώρα έκανε. Φάουλ καθαρό δεν δίνεται, τώρα δόθηκε και τελικά. Τζάμπα κλείσμα τα δευτερόλεπτα. Άργησε ο Βιοδίνη να δώσει φάουλ. Γραντίτσας θα εκτελέσει δύο βολές, μία βολή αρκεί για την Λιμόζ για να κλειδώσει την νίκη.
χάνει την πρώτη, Μπίτσας με 23, αν χάσει και η δεύτερη λογικά θα πάνε σε φάουλ στη συνέχεια. Ροζ χάνει και τη δεύτερη, πάμε και Χαγιά με το 8, 4, 3, 2 και Χαγιάς από το κέντρο με το 8, παραλίγο να το κάνει και Χαγιάς. Τελικά η Λιμόζ θα πάρει απόψε έστω και δύσκολα την νίκη, 74-71. Lionmen νομίζω και μαθηματικά πλέον μένουν εκτός play-off από εμάς. Καλό σας βράδυ.